Η δοκιμαστική λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το νησί. Είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα πριν από την επίσημη έναρξη μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου από το Εθνικό Σύστημα προς το διασυνδεμένο πλέον ηλεκτρικό σύστημα του νησιού στις 12 Ιανουαρίου. Χθες ηλεκτρίστηκε το ένα από τα δύο καλώδια που συνθέτουν τη λεγόμενη μικρή διασύνδεση. Ήταν ένα πάρα πολύ τεχνικά πολύπλοκο έργο. Είναι η μακρύτερη, μεγαλύτερη, βαθύτερη ηλεκτρική διασύνδεση 150.000 βόλτ στον κόσμο. Ένα έργο των ρεκόρ. Η μικρή διασύνδεση πέρασε σε φάση δοκιμής των αντοχών της. Το καλώδιο παρέμεινε ηλεκτρισμένο για ένα 24ωρο. Στις 19 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η προσεγγιάλωσή του στα Νοπήγια Κισάμου και άρχισε η πόντισή του από το πλοίο Ισαάκ Νεύτων. Το βαπόρι που βλέπετε πίσω μου μας έδωσε το καλώδιο, το βγάλαμε έξω με τεχνικά μέσα, με το βίτζι που βλέπετε απάνω και άλλο ένα που είναι ακριβώς στην άλλη πλευρά του έργου, με συντονισμένες ενέργειες και για αρκετές ώρες, με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το δεύτερο καλώδιο αναμένεται να ηλεκτριστεί μετά τα Χριστούγεννα. Η διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα που θα θωρακίσει ενεργειακά το νησί και θα διασφαλίσει την ενεργειακή του επάρκεια για τους χειμερινούς μήνες. Με το δεύτερο στάδιο της διασύνδεσης της Κρήτης με τη σταθερή τάση που θα πάει στην Αττική το 2023, ουσιαστικά θα λυθεί πλήρως το πρόβλημα της Κρήτης για όλο το χρόνο και θα σταθεροποιηθεί πλήρως, θα εξασφαλιστεί η ενεργειακή σταθερότητα του νησιού. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, που είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου, μόλις ηλεκτριστεί το καλώδιο, η πρώτη μικρή διασύνδεση της Κρήτης θα καλύπτει το 34% της απαιτούμενης ενέργειας του νησιού. Με την ολοκλήρωση της λεγόμενης μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής το 2023, το νησί θα ηλεκτρίζεται αποκλειστικά από το Εθνικό Σύστημα και οι ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας θα σβήσουν οριστικά.